υπερόπτης, υπεροπτικός λέμε, έτσι, υπερόπτης. Το λέμε, το χρησιμοποιούμε ακόμα και τώρα. Αυτό θέλει να βλέπει τους άλλους αφιψηλού, έτσι. Τους βλέπει ως κατώτερους. Ο υπερόπτης, λοιπόν, υπεροπτικός, εντάξει, με αυτή την έννοια. Υπέροφρης. Κλασικό. Το έχουμε δει αυτό. Ο υπέρ, έτσι, μπρο. Με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, σηκώνει τα φρύδια του και... Αυτό ακριβώς. Ο σνόπ. Αυτός είναι ο σνόπ, λοιπόν. Υπέροφρης, σηκώνει τα φρύδια του. Η οφρής την θυμόμαστε, η οφρής της οφρίος, την όπα, ρί, έτσι, σώζει την όπα, είχαμε πει, έτσι, υπέροφρης. Λοιπόν, υπερφύαλος, υπερφύαλοι μνηστήρες, πάρα πολύ συμφισμένο, υπερφύαλος, ο υπερφύαλος το υπερφύαλον, από το υπέρ και την φυάλη, η φυάλη. Η φυάλη τι είναι, είναι η πιάλη. Μέσα σε παρένθεση δεν υπάρχει, απλά έγινε φιάλη από το ρήμα πίνω. Ο υπερφύαλος λοιπόν είναι αυτός που κατά τα σπονδάς, όχι, συμμετέχει στις σπονδές, κλείνει συμφωνίες με κάποιους, τα πίνουνε, τα συμφωνούνε πάνω στο πιωτό, αλλά μετά παραβαίνει αυτές τις συμφωνίες. Με αυτή την έννοια υπερφύαλος, έτσι ξεκίνησε η λέξη. Τώρα από εκεί και πέρα σημαίνει τον πάρα πολύ δυνατό άνθρωπο, που ξεχωρίζει σε σωματική δύναμη, έτσι. Πάρα πολύ δυνατός είναι ο υπερφύαλος και από εκεί και πέρα είναι θρασής, αλαζόν και όλα αυτά. Θρασής, αλαζόν και αθάδης. Οι μνηστήρες δηλαδή ήταν θρασής, αλαζόνες και αθάδης. Και δυνατοί ήταν φυσικά και σωματικά δυνατοί. Αυτό για τον υπερφύαλο. Γενικά, όταν κάποιος ξεχωρίζει σε κάτι δηλαδή, μετά το παίρνει και πάνω του και γυρνάει ανάποδα. Κάνει το μέτρο. Πάντως και χάνει πρώτη... το μέτρο. Εδώ έχουμε το υπέρ, ορίστε. Πάντως η πρώτη έννοια ήταν ο πολύ δυνατός. Όχι. Η πρώτη έννοια είναι αυτός που παραβιάζει τις συνθήκες. Παραβιάζει τις σπονδές. Τα έχουμε πιει δηλαδή, έχουμε... Με την ιερή φιάλη κάνει όλες τις συμφωνίες και παραβιάζει τις συμφωνίες αυτές. Αλλά για κάποιο λόγο πρέπει και κάποιος να είναι υπερήφανος, αυτός είναι πάρα πολύ δυνατός σωματικά. Δηλαδή ο υπερφύαλος είναι υπερφυής. Από φυσικού του, πολύ δυνατός, έτσι, φυσικού. Φυσικά υπερέχει τον άλλον, σωματικά δηλαδή σε δύναμη. Από εκεί και πέρα γίνεται αλαζόν. Υπερφύης σημαίνει τον πολύ δυνατό πάλι, αλλά και τον αλαζόν. Ο αλαζόν ποιος είναι? Ο αλαζόν του αλαζόνος. Ποιος είναι αυτός εδώ, που συνέχεια λέμε αλαζόν και αλαζόν, υπερήφανος και υπερφύαλος κτλ. Έχει μείνει αυτή η λέξη και έχει μείνει αυτή η λέξη. Έχει κατακτήσει δηλαδή. Από πού προέρχεται, είναι εύκολη. Τα δύο σύνθετα μέρη της φαίνονται ολοκάθαρα. Ζει με κάποιο τρόπο. Πώς ζει, περιπλάνει, έτσι, περιφερόμενος. Είναι η άλλη, η περιπλάνησης, κυριολεκτικά είναι αυτός που ζει από την αγυρτία, έτσι, γυρνάει από εδώ και εκεί, περιπλανάται, όχι γιατί χάθηκε, γιατί βαριέται, το κάνει δηλαδή επίτηδες αυτό, κατ' επιλογή. Ωραία. Η άλλη και ζω, η ζωή. Λοιπόν, ζει λοιπόν περιπλανόμενος, αλλόμενος, πώς να το πω. Από εκεί και πέρα, επειδή το κάνει αυτό επίτηδες, είναι ο απατεώνας. Είναι ο κομπορήμων, ο μεγαλαυχών, αυτές οι έννοιες, στον αλαζόν. Αυτός που ζει περιπλανόμενος. Ναι, κυριολεκτικά αυτό είναι, ναι. Περιπλανόμενος. Από εκεί και πέρα, επέρεται γι' αυτό. Δεν ξέρω, επέρεται και ξυπάζεται.
Έχει την έννοια του κομπορίγοντος. Λοιπόν, υπάρχει και ο κομπαστής και ο κομπορίμων. Ο κομπαστής και ο κομπορίμων. Βασικά, κομπαστής και κομπορίμων, οι λέξεις δεν υπάρχουν στα αρχαία κείμενα, υπάρχει η λέξη κομπόδης. Αλλά εμείς έχουμε σχηματίσει τώρα, με τα γενέστερα, κόμπος και ερώ, ρέο, έτσι λέγω λόγους, και σχηματίσαμε τη λέξη κομπορίμων. Υπάρχει λοιπόν ο κομπόδης. Μήπως να σταματήσουμε λίγο το ειδήσιο για την παρακλήρωση. Ναι, βεβαίως. Ναι, συμφωνώ. Ξέρετε πώς. Θα φέρω την ειδική. Για απόψεις. Παρακλήρωση, έτσι. Δεν μπορώ να κουνηθώ πια, ακόμα λοιπόν, κομπορίμων, κομπαστής, κομπόδης, από τον κόμπο. Ο κόμπος, τι είναι ο κόμπος, ο θόρυβος, έτσι. Και μας λέει το μέγα ετυμολογικό, και νυν, όπα, έχων. Αυτός που έχει τι, όπα, φωνή και νυν. Απλώς ένας θόρυβος, ο θόρυβος που προκαλείται από τη σύγκρουση δύο πραγμάτων. Ευχαριστώ. Έτσι, και νυν, όπα, έχων, ο κόμπος. Ο κομπόδης λοιπόν, αυτός που κάνει πάρα πολύ θόρυβο γύρω από τον εαυτό του, ή ο κομπορίμων ή ο κομπαστής, όπως θέλετε το λέτε, ο κομπάζω το ρήμα, από το κόπτο. Το κόπτο. Το ξέρουμε το κόπτο, που σημαίνει κτυπώ και σημαίνει και κόπτο, από το, ήταν μεγαλύτερο το ρήμα, και νόπτο. Το είχαμε πει κάποια φορά, το κόπτο είναι από το όπτο, αλλά και το κάπα σημαίνει κτυπώ και βλέπω που κτυπώ, δεν, έτσι, σκοτώνω δηλαδή, κόπτο και νόπτο. Τι ωραίος μου. Λοιπόν, ναι, έχουμε και ησυχία τώρα. Ωραία. Λοιπόν, ο κομπορίμων, λοιπόν, είπαμε και ο κομπαστής. Υπάρχει και ο κομψιγόρος. Τώρα, ο κομψιγόρος εδώ πέρα, κομψός, κομψός, η κομψή των κομψών, και αγορεύει, εντάξει, αγορεύω. Το αγορεύω είναι από το αγύρω, αγύρω, συγκεντρώνω, έτσι, συναθρίζω, αγορά. Λοιπόν, ο κομψός όμως είναι από το κομαίο, κομαίο, κομώ, φροντίζω, κόμι, κομάω, έχω πολύ μακριά μαλλιά, κομαίο, φροντίζω. Αυτός που φροντίζει πολύ την εξωτερική του εμφάνιση, τα ρούχα του κυρίως, έτσι, είναι πάρα πολύ καλά, ενδεδειμένος, κομψός, όπως το λέμε ακόμα και σήμερα. Έχει και καλή έννοια, περισσότερο, εντάξει, μπορεί να έχει πολύ επιτηδευμένο τρόπο ομιλίας, με αυτή την έννοια, ότι επιδεικνύεται ως προς αυτό. Αλλά ο κομψός είναι αυτός που προσέχει τα λόγια του. Αν το παρακάνει, ξεφεύγει και γίνεται κάπως στόχος. Λοιπόν, ο κομψιγόρος, λοιπόν, από τον κομψό εδώ πέρα, υπάρχει ο καυχηματίας, ο καυχητής. Την ξέρουμε την καύχηση, καυχηματία τον λέμε, καυχητή. Καυχάτε πάρα πολύ, έτσι, καυχισιάρης, έτσι, πάρα πολύ ωραία, καυχισιάρης, και ό,τι έχουμε σε καύχη,
Η κάφη. Είναι η κάφηση. Το έχουμε και χωρίς το κάπα. Η άφη. Έχουμε κάφηση. Κανονικά κάφηση. Δηλαδή και άφηση. Αυχάομαι, αυχόμαι, καυχάομαι, καυχόμαι. Το γράφω διπλά, γιατί το γράφω διπλά. Θα βάλουμε αυτό σε μία παρένθεση. Λοιπόν, μα έχω καινούργιο μαρκαδόρ. Λοιπόν, αυχάομαι, αυχόμαι, καυχάομαι, καυχόμαι. Λοιπόν, γνωστές οι λεξούλες, άφημα, άφησης κτλ. Από πού προέρχεται αυτή η λέξη? Τον αυχένα. Ο αυχήν του αυχένος. Κατά μία εκδοχή, ο αυχήν του αυχένος, γιατί αυτός τι κάνει, η ψάφη. Άλλη μία λέξη για τον, πώς το λένε, τον ξυπασμένο ή τον αλαζόνα, ας το πούμε έτσι, είναι ο ψάφιν, αυτός που κρατάει ψηλά τον αυχένα του. Ο αυχήν του αυχένος είναι από το άβο. Τι σημαίνει άβο? Ξηραίνω, οπότε είναι ο στόδης τόπος, το είπαμε. Αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα όσο προχωράς και ψάχνεις. Το εύχος του εύχους είναι η καύχησης. Το εύχος του εύχους. Ξέρουμε και τη λέξη φυσικά ευχή, η οποία λέγεται και ευχολή. Το εύχος είναι η καύχησης. Πού είναι η καύχησης? Εδώ. Λοιπόν, η ευχή και η ευχολή. Ευχή, εύχομαι. Το ρήμα εύχομαι. Δηλαδή, τι, από πού προέρχεται το εύχομαι? Από το εφ και έχω. Προσεύχομαι, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Έτσι. Να έχω ευοχία. Να είμαι καλά. Αλλά πολλές φορές μέσα στα κείμενα, δεν ξέρω αν το έχετε δει, εύχομαι σημαίνει καυχαίμαι. Δηλαδή μέσα στην Ιλιάδα λέει ο ένας σκοτώνει τον άλλον, τώρα μπορείς να καυχέσαι ή καυχαίμαι ότι σκότωσα τον τάδε. Εύχομαι, εύχομαι. Και απλά σκέφτομαι, έχουμε εδώ τον αυχένα, έτσι, τον αυχένα, σηκώνω τον αυχένα κτλ. Εδώ είναι από το άβο, ξηραίνω αυχή. Μήπως αυτή η αύχη και η αύχηση και τα λοιπά και το αυχάομαι, αυχόμαι, με το εύχομαι, μήπως όταν όλα πάνε καλά και έχω, τότε αυχόμαι. Ποια είναι η αιτία που αυχάται αυτός? Αυτό ψάχνω να βρω. Μήπως όταν όλα πάνε καλά, ναι, ναι, για κάτι καλό ή οτιδήποτε, το επιδεικνύει και πάρα πολύ. Δεν ξέρει, ας πούμε, να το ελέγξει. Απλά μια σκέψη κάνω, αυτά όμως ισχύουν, έτσι, το εύχος σημαίνει την άφηση, εύχομαι σημαίνει και προσεύχομαι και εύχομαι να πάνε όλα καλά, αλλά και καυχόμαι μέσα στα κείμενα, έτσι. Και το εύχομαι, το λεξικό λέει από το ευέχω. Τώρα ψάχνω να βρω γιατί ο καυχηματίας, μήπως το παίρνει πάνω του, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Όταν πάνε όλα καλά, λες, ξεφέρεις λίγο. Μέχρι να φας την πληγή, όπως το πω επιστημονικά, η σπαλιά λέγεται, τέλος πάντων, καρπαζιά, από τους θεούς. Λοιπόν, λόγω του ότι αυχάς. Καλό είναι να πάνε όλα καλά, αλλά άμα το παρακάνεις, φτάνει στο υπέρ. Θα γράψαμε τα υπέρ, στην ύβρη, στην ύφριν, ύπριν, ύφριν και τα λοιπά γίνεται ύβρη, έτσι, ύβρης. Λοιπόν, άλλη λεξούλα, αγέροχος. Πάμε να δούμε τον αγέροχο. Ωραία λέξη ο αγέροχος. Ο μεγαλοπρεπής αγέροχο έχει ένα, πώς το πω, αγέροχο βάδισμα ή παρουσιαστικό. Υπερήφανος, μεγαλοπρεπής. Εντυπωσιακός. Τραβάει τα βλέμματα. Πανάρχια λέξη και πάρα πολλές εκδοχές για την ετυμολογία. Ο αγέροχος λοιπόν α,
επιτατικό και γέρας και έχω φυσικά. Αγέροχος λοιπόν αυτός ο οποίος έχει δύο σημασίες, όπως όλες οι λέξεις που λέμε σήμερα, έτσι, σχεδόν όλες οι λέξεις που λέμε σήμερα, υπερήφανος είναι με την καλή έννοια και με την κακή έννοια. Αγέροχος λοιπόν αυτό που είπαμε, ο μεγαλοπρεπής, αρχοντικός και υπερήφανος, αλλά είναι και ο αυθάδης. Στον Όμηρο δεν θα το βρούμε ποτέ με αρνητική σημασία. Τώρα, αν το βρούμε κάπου αλλού να σημαίνει κάτι άσχημο, δεν ξέρω. Στον Όμηρο λοιπόν με αυτή την εκδοχή είναι αυτός ο οποίος αγωνίζεται πάρα πολύ για το γέρας, έτσι, για το τιμητικό δώρο και, και λαμβάνει το τιμητικό δώρο. Αυτό. Έχει και, άλλα, και άλλες πολλές, αλλά δεν τις λέμε τώρα όλες γιατί... Λοιπόν, αγέροχος λοιπόν υπάρχει και η ψυκάρινος. Όπως είναι ο Υψάφιν, όπως είναι ο Υπέροφρης, είναι και αυτός ο Υψικάρινος. Τι είναι το Κάρινον? Κεφάλι. Μπράβο. Το Κάρινον είναι το κεφάλι και αν είναι βουνού, είναι η κορυφή, τα Κάρινα κτλ. Οπότε έχει ψηλά την κεφαλή του. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν,